Λοιπόν, πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο. Πάμε στο Γιάννη Ανιφαντή. Παρακολούθησε την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στην κυρία Σακελαροπούλου. Τον βλέπουμε, τον καλημερίζουμε και μας δίνει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Ναι, καλή σας ημέρα. Λίγα λεπτά πριν τις 11 έφτασε εδώ ο Αλέξης Τσίπρας στο Προεδρικό Μέγαρο και ήδη από τον διάλογο που είχαμε μέσα στον καναπέ, στο σαλόνι ουσιαστικά του Προεδρικού Μέγαρου, που τον υποδέχτηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο ίδιος είπε ότι δεν θα δεχτεί να παραλάβει την διερευνητική εντολή, καθώς δεν υπάρχουν αυτοί οι σχετισμοί που θα οδηγούσαν στην δημιουργία μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Με την Κατερίνα Σακελαροπούλου να το απαντά ότι ελπίζει στις επόμενες εκλογές που θα έρθουν να μπορέσει να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση. Μετά δηλαδή την 25η του Ιούνιου, εφόσον προκυριθούν και τότε οι επόμενες εκλογές. Τα πιο ενδιαφέροντα ωστόσο ήρθαν στην δήλωση που μας έκανε στους δημοσιογράφους έξω, εξερχόμενος. Γιάννη, περίμενε να δούμε πρώτα το διάλογο που είχε με την κυρία Σακελαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο. Μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο και ερχόμαστε για τη δήλωση βεβαίως, που όντως μετά βγήκαν τα πιο ενδιαφέροντα. Για να το δούμε. Δεν προκύπτουν. Σας κάλεσα για την σειρά σας. Για να υπάρξει κυβέρνηση. Ως εκ τούτου βεβαίως και εγώ ανταποκρίθηκα στη θεσμική μου υποχρέωση να έρθω και να σας πω ότι δεν θα παραλάβω τη διερευνητική εντολή, διότι δεν προκύπτει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Ως εκ τούτου έχετε εσείς την δικαιοδοσία για το τι θα ακολουθήσει. Ναι, όπως σας πει, το Σύνταγμα προβλέπει τη συνέχεια με σαφή τρόπο. Ελπίζω ότι οι επόμενες εκλογές θα μας δώσουν κυβέρνηση. Αλλά τώρα θα τηρήσουμε όλοι αυτά που λέτε. Εμείς σας ευχαριστώ που είστε εδώ και θα τα πούμε τα σειρά εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ήταν σύντομη παρουσία του κυρίου Τσίπρα μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο και στη συνέχεια βγήκε ο συναδέλφος μας εκεί έξω στην πύλη του Προεδρικού Μέγαρου και έκανε δηλώσεις, Γιάννη. Ακριβώς, και όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την ήττα του κόμματος την Κυριακή στις εκλογές, με τον ίδιο, όπως λέει, για αυτόν, να σημαίνει για αυτόν ότι θα παραμείνει στην θέση του να δώσει την μάχη. Όπως είπε, καταλαβαίνει ότι έχει πληγώσει πολλούς ανθρώπους από τους ανθρώπους που ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και από αυτούς ζητάει και μία συγγνώμη. Από όλους αυτούς τους ανθρώπους που την Κυριακή της 21ης Μαΐου ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Ο ίδιος έδωσε μια υπόσχεση στους ψηφοφόρους του να σταθούν όρθιοι στη μάχη που θα προκύψει, στις επόμενες δηλαδή εκλογές, με στόχο, όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει ο βασικός εκφραστής των λαϊκών αιτημάτων. Ο ίδιος είπε για την απλή αναλογική ότι χάθηκε μια ευκαιρία αλλαγής διακυβέρνησης του τόπου και αυτό, όπως είπε, χάθηκε, νομίζει, ο ίδιος θεωρεί ότι χάθηκε ίσως και πριν από τις εκλογές. Όπως είπε, το εκλογικό αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν οδυνηρό. Ήταν ένα σοκ, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ωστόσο, όπως είπε, μπορεί να είναι αυτό οδυνηρό και για την κοινωνία αν επαληθευτούν τα αποτελέσματα αυτά στις επόμενες εκλογές, καθώς, όπως είπε, θα δημιουργηθούν ασφικτικές καταστάσεις για την δημοκρατία. Και όπως τόνισε, ο στόχος την Κυριακή που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, την 25η του Ιούνιου, είναι η ανατροπή της παντοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, πάμε να παρακολουθήσουμε τη δήλωση. Γιάννη, σε ευχαριστούμε καλά, πολύ. Γιάννη. Όπως ήδη ξέρετε, δεν κράτησα τη διερευνητική εντολή. Την κατέθεσα στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεδομένου ότι δεν προκύπτουν συσχετισμοί για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Μια σημαντική ευκαιρία για την αλλαγή του τρόπου που κυβερνά τη χώρα, με την απλή αναλογική, χάθηκε. Νομίζω χάθηκε πριν τις εκλογές. Οπότε δεν είχε κανένα λόγο να κρατήσω την εντολή. Από εκεί και πέρα δεν έχω κανένα λόγο να κρύψω ότι το αποτέλεσμα το εκλογικό είναι για μας ένα οδυνηρό σοκ, απρόσμενο οδυνηρό. Φοβάμαι και για την κοινωνία είναι οδυνηρό το αποτέλεσμα, ακόμα και για όσους ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία, δεδομένου διαμορφώνονται σχετισμοί που αν επαναληφθούν στις επόμενες εκλογές της ενισχυμένης αναλογικής, θα δημιουργήσουν συνθήκες ασφικτικές για τη δημοκρατία. Μια παντοδυναμία και μάλιστα μιας κυβέρνησης που η συμπεριφορά της στην πρώτη τετραετία έδειξε ότι δεν σέβεται ούτε το κράτος δικαίου, ούτε τη δημοκρατία, ούτε το πλουραλισμό.
Φανταστείτε λοιπόν έναν παντοδύναμο, ανεξέλεγκτο ηγεμόνα πρωθυπουργό, αν αποτυπωθούν αυτοί οι σχετισμοί. Συνεπώς, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για μας, τούτη την ώρα, να δούμε πώς θα αποτρέψουμε την επανάληψη αυτών των σχετισμών στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση στις 25 του Ιούνιου. Σε ό,τι αφορά τις πληγές της κοινωνίας, λοιπόν, θα ασχοληθούμε. Οι πληγές για το ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένες. Δεν έχουμε όμως άλλη επιλογή. Να φταθούμε στα πόδια μας. Όπως γνωρίζετε, οι νίκες έχουν πολλούς πατεράδες, αλλά οι ήττες έχουν πάντα έναν. Προσωπικά αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα, αλλά στο δικό μου ηθικό λεξιλόγιο αναλαμβάνω την ευθύνη, σημαίνει στέκομαι και δίνω τη μάχη μου. Και αυτό θα κάνω. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι την ευθύνη να ζητήσω και μία συγγνώμη από τους ανθρώπους που πληγώσαμε, τους εκατοντάδες χιλιάδες φίλους, μαχητές, αγωνιστές και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, και να δώσουμε και μια υπόσχεση ότι θα δώσουμε μαζί τη νέα αυτή μάχη, όρθι, με στόχο, επαναλαμβάνω, το μεγάλη, μεγάλη εικόνα, να μην έχουμε μια παντοδύναμη, ανεξέλεγκτη, ηγεμονική και αλαζονική κυβέρνηση. Αυτό είναι κακό για τη δημοκρατία και για την χώρα. Αλλά και να παραμείνει η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, βασικός κορμός και εκφραστής των λαϊκών αγώνων και διεκδικήσεων. Να κάνω και εγώ ένα σχόλιο έτσι τώρα. Να κάνουμε τα σχόλια μου. Άρα το θέμα των επόμενων εκλογών είναι ποιος θα κάνει καλύτερη αντιπολίτευση, Μητσοτάκη. Ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση καταρχήν. Και ποιος θα κάνει καλύτερη. Θα αποτρέψει την παντοδυναμία Μητσοτάκη, όπως λέει ο Σύπρας. Επιθυμεί να αποτρέψει την παντοδυναμία. Άρα λοιπόν ουσιαστικά η μάχη είναι ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς. Γι' αυτό σου είπα ότι στην κεντροαριστερά θα είναι πιο σκληρή μάχη, γιατί διαγωνίζονται για το ποιος θα είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα θα αποφασίσουν όσοι δεν πάνε με Μητσοτάκη ποιος θα πιέσει καλύτερα τον Μητσοτάκη. Ο οποίος πάντως, πανεξάρτητα με το τι λέει ο κύριος Τσίπρας, με την βούλα του ελληνικού λαού θα έχει αυτό το ποσοστό που του έδωσε. Δεν το ξέρουμε, το δούμε σε άλλες εκλογές. Αυτό που έγινε την Κυριακή είναι στην άμμο. Τι εννοείς είναι στην άμμο? Στην άμμο, έσβησε. Τώρα πάμε καινούργιες εκλογές. Καινούργιες εκλογές, αλλά προφανώς έχει. Από κάπου εκείνη, προφανώς. Αλλά είναι στην άμμο αυτό. Δεν είναι. Δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ που θέλει να είναι στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκκινεί από το ποσοστό που πήρε. Προφανώς. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μην μειώσει τα ποσοστά του. Για να μπορέσει να διαχειριστεί. Ή να τα αυξήσει. Ή να τα αυξήσει.